Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος να δεσμεύσει τον θαλάσσιο χώρο από το Δέλτα του Εύρου μέχρι τη Νέα Πέραμο Καβάλας στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, προκειμένου σύμφωνα με το Υπουργείο να προστατευθούν οι φώκαινα και η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αλλιέων. Ο σχεδιασμός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δεσμεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή σηματοδοτεί την απαγόρευση αλλία σε όλο το θρακικό πέλαγος κάτω από τα 6 μίλια. Θα απαγορευτεί η αλλία από όλα τα ληφτικά εργαλεία, ακόμη και από την πετονιά, λένε οι αλλοίς, και προσθέτουν πως πρακτικά αυτό σημαίνει πως χάνουν το 80-90% του εισοδήματός τους. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, υπάρχει μια απόφαση όπου θα υπάρχει απαγόρευση αλλίας στα 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τελειωτικό χτύπημα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα χωρικά έδατα της Ελλάδος είναι 6 ναυτικά μίλια. Επομένως, μας απαγορεύουν την αλλία στην Ελλάδα ουσιαστικά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί στα υπόλοιπα ύδατα, όπως είναι τα διεθνή, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, δεν αλλιεύουμε μόνο εμείς, αλλιεύουν οι πάντες. Και κυρίως φυσικά οι γείτονες. Δεν υπάρχει διαβούλευση πλέον. Αυτό είναι το κωμικό της υπόθεσης. Τι, ολοκληρώθηκε ή δεν έγινε ποτέ? Ναι, έγινε η διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί. Και μάλιστα, το θέμα, εμείς ειδοποιηθήκαμε επισήμως ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε υπάρχει μια διαβούλευση για ένα θέμα που μας αφορά. Δεν είμαστε συνεχώς μέσα στα sites του κάθε Υπουργείου, ώστε να παίρνουμε γρήγορα είδηση το συμβαίνει σε κάθε Υπουργείο και τι θέμα βάζουν σε διαβούλευση. Έτσι και αυτό δεν το καταλάβαμε, ούτε καν το γνωρίζαμε. Ακούσαμε κάποιες φήμες, αλλά αν δεν έχεις κάτι χειροπιαστό, κάτι επίσημο, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το site. Την Παρασκευή, λοιπόν, την τελευταία ημέρα της διαβούλευσης, είχαμε την επίσημη ενημέρωση από το τοπικό τμήμα αλλίας εδώ, το οποίο και αυτό ενημερώθηκε την προηγούμενη ημέρα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κωμικά πράγματα συζητάμε όταν θέλουμε να είμαστε μια σοβαρή χώρα, βγάζουν ένα θέμα σε διαβούλευση χωρίς να το ενημερώσουν, απλά το αναρτούν σε ένα site. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, εγώ αύριο, αν αναρτήσω κάτι σε ένα δικό μου site, για παράδειγμα, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να το γνωρίζουν άπαντες και θα πρέπει να έρθουν σε μια συνεννόηση μαζί μου? Αυτά είναι κωμικά. Όταν μας χρειάζονται, έχουν τα email μας, έχουν τα τηλέφωνά μας, έχουν τις διευθύνσεις μας, έχουν τα πάντα. Μας βρίσκουν εύκολα. Τώρα σε αυτό, ένα τόσο σοβαρό θέμα, ήταν τόσο δύσκολο να ενημερωθούμε τους, ώστε να έχουμε κι εμείς κάποια πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Ή να τους πούμε ότι ξέρετε κάτι, αυτά είναι όλα αστιότητες που προσπαθείτε να κάνετε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε μια Ελλάδα η οποία... Και ποια Ελλάδα μιλάμε, ότι αυτή τη στιγμή το Natura 2000 έχει τις περισσότερες περιοχές στη Μεσόγειο στην Ελλάδα. Τα περισσότερα από όλα αυτά βρίσκονται στη Θράκη μας. Λοιπόν, ας αφήσουν κατά μέρος τις βλακίες, γιατί πρόκειται για βλακεία πλέον αυτό, και γρήγορα βρήκανε τον τόπο όπου θα απαγορεύσουν και θα προσθέσουν και άλλες περιοχές, αν είναι δυνατόν, σε μια περιοχή η οποία προστατεύεται κατά κόρον. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να εφαρμόσουμε από αυτές τις αθλειότητες απολύτως τίποτε. Εκτός κι αν μας υποχρεώσουν πλέον με άλλους τρόπους. Μόνο με βία εμείς θα δεχτούμε κάτι τέτοιο να περάσει. Δεν το ανεχόμαστε πια. Έχουμε υποχωρήσει σε όλα τα σημεία, έχουμε χάσει περιοχές μας. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ πάλι ξανά, να μην λέμε τα ίδια, πόσο μπορεί μια Ελλάδα να κρατήσει κάποια χωρικά ύδατα. Εδώ ούτε καν τα χωρικά μας ύδατα δεν μπορούμε να προστατεύσουμε. Πόσο μάλλον στα διεθνή, όταν θα βγω εγώ αύριο να ψαρεύω μαζί με τους Τούρκους στα διεθνή ύδατα. Τι είδους προστασία θα με δώσει αυτό το κράτος που βρισκόμαστε σήμερα? Για πετε μου, όταν αφήσαμε όλες τις περιοχές μας ανατολικά, και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, γιατί είναι επανειλημμένα στα δελτία σας, τώρα μας ζητάνε να φύγουμε και από τις ακτές της Θράκης. Μέχρι εδώ. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό από εμάς. Αυτό τους το έχουμε ξεκαθαρίσει. Θέση στο ζήτημα παίρνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο Γιώργος Καΐσας, προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων πως δεν έχει πάρθει καμία οριστική απόφαση. Όλα είναι υποσυζήτηση ακόμη, και πρόσθεσε πως όλες οι ενστάσεις των φορέων θα ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας ωστόσο, όπως είπε ο κ. Καΐσας, πως η διαδικασία της διαβούλευσης δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε θα γίνει και πως δεν πρόκειται να δεσμευτεί μια τόσο μεγάλη θαλάσσια περιοχή.
Πράγματι είναι μια περιοχή αυτή, η πρόταση της Επιτροπής είναι μια τεράστια περιοχή. Πιστεύω ότι θα γίνουν βελτιώσεις, θα γίνουν διορθώσεις. Γι' αυτό γίνεται η διαβούλευση, γι' αυτό ζητάει το Υπουργείο προτάσεις και στη συνέχεια βέβαια, εφόσον μαζευτούν όλες αυτές οι προτάσεις και συζητηθούν, νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή για αυτό το θέμα. Κύριε Καϊσά, δεν χρειάζεται να δημιουργείται έτσι μια κατάσταση. Αφορά μια θαλάσσια περιοχή. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καθαρά μόνο τη θαλάσσια περιοχή. Δεν αφορά τον Γυαλό. Δεν αφορά την Στεριά, τη Χερσαία περιοχή. Δεν πρόκειται για απαγόρευση της αλίας. Δεν θα είναι δηλαδή... Ναι, μα αν η περιοχή είναι προστατευόμενη... Συγγνώμη. Δεν θα είναι ένα καταφύγιο αυτό που θα απαγορεύεται η αλία. Η αλία θα επιτρέπεται με συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένους τρόπους. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Από τον ανατολικό λιμενοβραχίωνα της Αλεξανδρούπολης και ανατολικά δηλαδή όλη η περιοχή είναι περιοχή Natura. Να σας πω ένα παράδειγμα πρακτικό. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας γιατί μιλάμε. Μην δημιουργούμε μια εντύπωση ότι στα 3 μίλια παραθαλάσσια από τον Εύρο, από το δέλτα του ποταμού μέχρι την Καβάλα δεν θα πετάει τίποτα και δεν θα πλέει τίποτα και δεν θα γίνει καμιά δραστηριότητα. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λαθεμένη αυτή η εντύπωση αν πάει να δοθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος της διαβούλευσης γίνεται μέσω διαδικτύου και πραγματικά υπάρχουν πολλά άτομα που δεν έχουν την ευχαίρεια να μπουν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν προτάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τη συγκεκριμένη μάλλον πρόταση που κάνει η εταιρεία, γιατί πραγματικά η εταιρεία κάνει μια υπερβολή, θα έλεγα, να μην το χαρακτηρίσω τίποτα άλλο, πιάνει μια περιοχή και όλοι είναι Natura. Δεν νομίζω ότι αυτό θα περάσει έτσι. Δεν μπορεί να περάσει, δηλαδή είναι μια υπερβολή.